κυρία Κωστάκη, η λογογραφική εταιρεία Επάνω Μεραμβέλου, η γνωστή μας Πλάμ, μαζί με τα παιδιά της Νεάπολης, σε ένα εμβληματικό σημείο για το Πάσχα, για την πίστη στην περιοχή μας. Ναι, είναι ένας στόχος να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και να την διδάξουμε στις επόμενες γενιές. Και επειδή ακριβώς αυτός εδώ ο τόπος είναι χαρακτηριστικό το πόσιμο της περιοχής της Νεάπολης για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αποφασίσαμε να δείξουμε στα παιδιά και να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή και ως ενήλικες την διαδικασία του στολίσματος του επιταφείου ως μια κατάθεση προσφοράς στον Εσταυρωμένο Ιησού και ταυτόχρονα να μάθουν τα έθιμα όπως αυτό εδώ τον τόπο όπου το είδωρ που αναβλύζει από το εσωτερικό της εκκλησίας αποτελούσε ανέκαθεν ένα είδος αγιάσματος για το λαϊκό πολιτισμό και έφερνε ανθρώπους από όλη την περιοχή για να δεχτούν τις ιαματικές του ιδιότητες και αυτό ακριβώς είναι οι λαϊκές δοξασίες και ο λαϊκός πολιτισμός όπου εντάσσει και τη θρησκευτική λατρεία μέσα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αν αυτά δεν τα διδάξουμε στα παιδιά και τις νέες γενιές και τα αφήσουμε στα τεχνητά και ηλεκτρονικά μέσα, τότε αυτό που λέμε τοπική παράδοση θα εξαφανιστεί. Προσπαθούμε λοιπόν να συμβάλλουμε σε αυτό το τομέα εμείς ως Λαογραφικό Μουσείο και ως ΠΛΕΑΜ. Βλέπουμε ότι είναι γονείς παιδιών εδώ, οι οποίοι γενιές μεγαλύτερες από τα παιδιά είχαμε το έθιμο να ερχόμαστε κάθε Μεγάλη Παρασκευή στον Άγιο Σύρο εδώ και να πλαινόμαστε έτσι όπως λέγαμε. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι όλο αυτό μεταδίδεται από τη μία γενιά από στην άλλη. Από τη μία γενιά στην άλλη και αυτό γίνεται βιωματικά, δηλαδή δεν γίνεται μόνο να το αναφέρεις και να το διηγήσει, αλλά πρέπει τα ίδια τα παιδιά να το δουν. Μετά τη λήξη του στολισμού του επιταφείου θα ανασύρουμε το νερό από το πηγάδι που βρίσκεται στο δεξιό κλήτος του μικρού ναού και θα δείξουμε στα παιδιά όλη τη διαδικασία αυτή η οποία γινόταν τόσα χρόνια και εξακολουθεί να γίνεται και τώρα σε μικρότερο βαθμό θα έλεγα από ό,τι γινόταν στα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς οι οποίοι έδειξαν τόσο μεγάλη ενδιαφέρον και έφεραν τα παιδιά τους και μάλιστα μένουν και ήδη να παρακολουθούν όλη αυτή τη διαδικασία. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τη Μιράντα την Σιλιγάρδου, η οποία απασχολεί με ένα δρόμενο θεατρικού παιχνιδιού της μικρότερης ηλικίας των παιδιών, μεταφέροντάς τους έθιμα γενικότερα της Μεγάλης Εβδομάδας και των δραστηριοτήτων του Απάνω Μεραμβέλου.